Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Καλησπέρα σας λοιπόν φίλες και φίλοι και πάλι εδώ στο Κάνω Σινεμά, στο δικό σας κανάλι, στην τηλεόραση του Ζούγκλα, μαζί με την Έλενα Θεοδόρου. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα Χρήστο. Γεια σου Έλενα. Γεια σου Χρήστο. Μαζί σας και με τον αθέατο κόσμο που είναι ο φίλος μας ο Κώστα, ο Δημήτρης είναι σήμερα, δεν είναι ο Κώστας. Στο Κοντρόλ και έχουμε και καλεσμένους φίλους που θα παρουσιάσουμε σε λίγο με κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από τη δουλειά που έχουν φτιάξει. Το Κάνω Σινεμά είναι μια δική σας εκπομπή, να σε βοηθήσουμε όσο μπορούμε να κάνετε τις ταινίες σας, όσοι δεν ξέρετε να μας συμβουλευτείτε για πράγματα που θα θέλατε να διευκολύνουν τη δημιουργία σας. Είμαστε ένα βήμα εδώ στο κανάλι αυτό για να δείξετε τις ταινίες που έχετε ήδη έτοιμες ή που θα φτιάξετε τώρα ή που θα φτιάξουμε μαζί και που μπορείτε να τις στέλνετε στο κανάλι μας. Έλενα. Μπορούν όσοι έχετε δημιουργήσει ήδη κάποιες ταινίες, μπορείτε να μας στέλνετε μέσω DVD στη διεύθυνση Πηγών 35 Κέρι Μάνθου στη Νέα Κηφισιά. Γράφετε για το zoogla.gr, υπόψη Κάνω Σινεμά, ενώ αν μπορείτε να μας στείλετε σε ψηφιακή μορφή, μπορείτε μέσω service όπως το WeTransfer, στο Κάνω Σινεμά, papakizoogla.gr. Να πούμε βέβαια, Χρήστο, ότι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 έως και τις 4.30 με 5 περίπου, στα τηλέφωνα 211 55 50 500, μπορείτε να μας βρείτε, όπως είπαμε, και στο email μας, μπορείτε και μέσα από την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, www.facebook.com/ Κάνω Σινεμά. Έχουμε και σελίδα στο Facebook. Ναι, βεβαίως. Και όπου μπορούν να μας μιλούν, να επικοινωνούν μαζί μας, να μας στέλνετε γενικώς τις ιδέες σας, τα παραπονά σας, τα σχόλιά σας, τις απορίες που εδώ πέρα ο Χρήστος θα σας τις λύσει σίγουρα. Αφού τις λύνεις. Όχι τόσο σίγουρα. Σίγουρα, αφού μπορείς. Το καταδύναμε. Λοιπόν. Θα πρέπει να πω, μια και έχει ας πούμε διδακτικό, δεν είναι καλή λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει αναγκαστικά. Όταν κάνουμε σινεμά, οι άνθρωποι που δεν έχουμε εξοικειωθεί με το μέσον, θα πρέπει να έχουμε το νου μας ότι ο κινηματογράφος είναι η κατεξοχήν τέχνη της προσομοίωσης της πραγματικής μας ζωής. Δηλαδή, η κάμερα κινείται όπως κινείται το βλέμμα μας όταν παρατηρούμε τον κόσμο γύρω μας. Κάνουμε δεξιά, αριστερά, είναι οι πανοραμικές κινήσεις, πάνω ή κάτω, ανάλογα τι παρακολουθούμε, έτσι. Είναι το vertical που λέμε. Περπατώντας πλησιάζουμε ένα αντικείμενο ή απομακρυνόμαστε από ένα αντικείμενο με τα μάτια μας, χωρίς κάμερα. Είναι τα traveling που λέμε. Εάν λοιπόν εφαρμόσουμε αυτό που είπαμε και σε προηγούμενη μας εκπομπή, ότι ας εξοικειωθούμε καταρχήν να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από ένα καρεδάκι, το βιζέρ που λέμε, το κάδρο που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ουσιαστικά αρχίζουμε να βλέπουμε κινηματογραφικά. Ο κινηματογράφος βεβαίως δεν είναι απλώς να καταγράφει το ότι βλέπει. Η ψυχή του κινηματογράφου είναι το μοντάζ. Έχει σημασία το σε τι σειρά μπαίνουν οι εικόνες, τα πλάνα που τραβάμε και τι συνειρμούς παράγουν για να αφηγηθούν μια ιστορία ή κάποια σκέψη, έτσι. Εδώ πέρα δεν προσπαθούμε να κάνουμε ταινίες, δεν ζητάμε από τους φίλους μας να κάνουν ταινίες επαγγελματικές, χωρίς να σημαίνει ότι οι φίλοι που είναι επαγγελματίες δεν μπορούν να στείλουν τις δουλειές τους. Θέλουμε με πάρα πολύ χαρά να τις δούμε και να τις προβάλλουμε. Είναι το μέσον που μπορούμε να μιλήσουμε, μάλλον θα έλεγα και εύκολα. Γιατί όλοι έχουμε μια κάμερα, όλοι έχουμε ένα κινητό,
Αν μάθουμε πώς λειτουργεί από το manual που... Που είπαμε και στην πρώτη μας εκπομπή, ότι είναι ακριβώς σημαντικό να διαβάζουμε τις οδηγίες χρήσης. Έτσι. Μένει να δούμε λοιπόν τώρα πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και κινηματογραφικά. Λοιπόν, αν μάθουμε να βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας, όπως είπαμε προηγουμένως, ήδη έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα. Ό,τι και να κάνουμε, αν έχουμε κάτι να πούμε, όσο καλό τέχνο ή κακό τέχνο και αν είναι, τελικά θα το πούμε. Δοκιμάστε, πειραματιστείτε. Τελικά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φανταζόμαστε. Σημασία έχει να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε τη σκέψη μας, την ιδέα μας, τον πόνο μας, το συναίσθημά μας, την οργή μας, το θυμό μας. Έτσι. Και εμείς ουσιαστικά εδώ πέρα δίνουμε το βήμα για να τα εκφράσει ο κόσμος που έχει φτιάξει τις ταινίες. Ακριβώς. Μου λένε, Έλενα, πολλοί φίλοι που επικοινωνούμε, το πηγαίνεις, λες, το πολιτικό. Δεν είναι το πολιτικό μόνο. Όχι, μα ό,τι και να κάνουμε, κάθε πράξη ζωή μας είναι πολιτική πράξη. Ακόμα και η συμπεριφορά μας προς τη γυναίκα μας, το παιδί μας. Μα και εκτός από αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, Χρήστο, ουσιαστικά η πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή που επικρατεί στην Ελλάδα είναι ο παράγοντας αυτός που επηρεάζει άμεσα οποιοδήποτε άλλη πτυχή της ζωής μας. Είτε αυτή είναι η ερωτική, είτε είναι η κοινωνική, είτε είναι η φιλική. Βεβαίως. Αυτή είναι η πολιτική που επηρεάζει τη ζωή μας. Βεβαίως. Να το και μας τοποθετεί μέσα σε ένα σύνολο κοινωνικό ανάλογα από τη θέση που βρίσκεται ο καθένας. Όμως και κάθε δική μας πράξη, κάθε δική μας λέξη, κίνηση, συναναστροφή είναι πολιτική πράξη. Κάνοντας έργο τέχνης, όποιας τέχνης, αλλά πολύ περισσότερο με τον κινηματογράφο που καταγράφουμε πραγματικότητες, μιλάμε για, να πω, τέχνη της ανατροπής. Δηλαδή κάθε τέχνη πρέπει να κάνει ρήξεις, να κάνει τομές, να ανοίγει ορίζοντες, να προτείνει πράγματα, έτσι, να κοινοποιεί. Είναι εφικτό αυτό, γιατί έχουμε δει έργα, είτε αυτά είναι κινηματογραφικά, θα μιλήσω για τα κινηματογραφικά, γιατί αυτό κάνουμε εμείς εδώ, κάνουμε σινεμά, που έχουν πραγματικά ανατρέψει τα δεδομένα του κινηματογράφου. Πόσο εφικτό είναι να βρεθεί κάτι καινούριο που να ανατρέψει τα καινούργια δεδομένα? Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο, ούτε παρθενογένεση υπάρχει. Ό,τι γίνεται έχει ξαναγίνει. Αυτό που αλλάζει στον κάθε δημιουργό είναι η υποκειμενική αντίληψη μιας ούτως ή άλλως πραγματικότητας, η οποία ποτέ δεν είναι και η ίδια, γιατί τον καθένα μας είναι διαφορετική. Κάνοντας τέχνες, κινηματογράφων προκειμένου για να μην μπερδεύουμε κι άλλα, είμαστε, επειδή αναπαριστά μια πραγματικότητα, είτε είναι με ηθοποιούς, είτε είναι ντοκιμαντέρ που καταγράφει πράγματα, είναι μια αναπαράσταση ζωής, πραγματικής. Ο τρόπος που επιλέγουμε να δούμε κάτι, και το τονίζουμε, το έχουμε ξαναπεί αυτό, είναι ήδη μια πράξη, είναι μια ρήξη. Λες, θα δω, επιλέγω να δω αυτό από όλο το άλλο που δεν βλέπω, αλλά την ίδια στιγμή όλο αυτό που δεν βλέπω συνυπάρχει με αυτό που βλέπω. Το πώς θα το πω είναι αναγκαστικά δικό μου, δικός μου τρόπος. Και ο δικός μου τρόπος είναι και η δική μου πρόταση. Έτσι. Το οποίο δεν σημαίνει απαραίτητο ότι εγώ θα το δω πώς το βλέπεις εσύ. Ασφαλώς όχι. Αλλά είναι πολύ πιθανό και να το δω έτσι. Γιατί σίγουρα θες να μου περάσει κάποιο μήνυμα. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Η δική μου ανάγκη κάνοντας ένα έργο είναι να μιλήσω από αυτό που σκέφτομαι εγώ, αυτό που θέλω εγώ. Αυτό ισχύει για κάθε τέχνη. Το πώς θα προσλάβει ο θεατής μας τον πίνακα, τον γλυπτό, τη μουσική που θα ακούσει, το κινηματογραφικό έργο που θα δει, είναι σύμφωνα και με τη δική του καλλιέργεια, ευαισθησία, προβληματισμό, δυσκολία. Έτσι, όλα αυτά είναι, δηλαδή μια ταινία είναι κατά το ίμιση φτιαγμένη από το θεατή της. Να το πω πιο απλά. Εμείς, Χρήστο, πότε θα φτιάξουμε τη δική μας ταινία? Πότε θα θέλω να. Τώρα που βρήκαμε και ηθοποιό, γιατί προχθές άκουσα στο «Κάνε τη ζωή σου» με τη Δεσποινής Μουγκοπέτρου, βρήκαμε ηθοποιό. Βεβαίως, στον αέρα κλείσαμε συμβόλαιο. Ωραία, τότε ναι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τη δική μας ταινία. Δηλαδή, εμείς τη φτιάχνουμε, Έλενα. Ζητάμε ήδη από τον κόσμο. Εμείς δεν θα προβάλλουμε κάτι δικό μας? Θα προβάλλουμε πρώτα τον φίλο μας. Βέβαια, βέβαια. Ήρθε η ώρα, νομίζω, να καλωσορίσουμε τον σημερινό μας προσκεκλημένο. Είναι ο κύριος Λεωνίδας Παπαδάκης, σκηνοθέτης της ταινίας «Αδέσποτος καιρός». Μία ταινία η οποία, πείτε μας κύριε Παπαδάκη, τι ακριβώς διαπραγματεύεται? Ουσιαστικά είναι μία ερασιτεχνική ταινία κατά βάση και μία παρέα παιδιών
οι οποίοι οι πρωταγωνιστές και όσοι συμμετέχουν είναι επαγγελματίες. Είχα την ιδέα με βάση της κατάστασης που ζούμε με την κρίση και με όλα τα, αυτά που περνάμε σαν κοινωνία. Πήραμε την πρωτοβουλία να πούμε στη διαδικασία με μια αριστερική κάμερα, εγώ γνωρίζω και από μοντάζ. Βάλαμε την ιδέα, την εικόνα, το μεράκι μας και την αγάπη. Πρώτα απ' όλα το μεράκι, φαντάζομαι, και την αγάπη. Και πολύ χρόνο γι' αυτό. Και προχωρήσαμε στο αποτέλεσμα που είδατε στο YouTube που είχαμε. Κύριε Παπαδάκη, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είναι πολλοί οι τηλεθεατές οι οποίοι μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε ότι ναι, μεν έχουμε την ιδέα, έχουμε το σενάριο, δυσκολευόμαστε στα παρακάτω βήματα. Εσείς που, όπως είπατε, δεν είστε επαγγελματίας σκηνοθέτης ή μοντέρ. Το μοντάζ, που είναι πολύ βασικό για τη δημιουργία μιας ταινίας, είναι εύκολο τελικά να το κάνει κάποιος που δεν ξέρει? Είναι σχετικό αν είναι εύκολο ή όχι. Αν έχεις μια γνώση με υπολογιστές και κατεβάσεις ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα και το καταστήσεις στον υπολογιστή σου, αλλά να ξέρεις περίπου τα βήματα, νομίζω ότι είναι απλό για αρχή. Κάνοντας δοκιμαστικά κάποια πολύ απλά βίντεο, ειδικά σου προσωπικά, οτιδήποτε θέλεις να περάσεις από μια κίνηση μιας κάμερας σε ροή και με μουσική από κάτω και με τα fade και αυτά που λέμε, δεν είναι κάτι τρομερά δύσκολο. Απλά να έχεις μια σχετική εικόνα το τι κάνεις. Και σίγουρα διάθεση. Καλά, η διάθεση είναι πάνω απ' όλα. Η διάθεση και η όρεξη. Μίλησε μας λίγο, πείτε μας πώς ξεκινήσατε να τη φτιάξετε αυτή την ταινία. Τι ήταν αυτό που, ποια ήταν, πώς θα το πω, η σκηνή, η σπίθα που σας έκανα και πείτε θα την κάνω την ταινία. Η σπίθα ήταν ότι καθημερινά, και ειδικά εντάξει τώρα από τον καιρό που ξεκίνησε η κρίση και άρχισε να γίνεται πιο έντονα αισθητή σε όλους μας, οι κουβέντες καταλήγανε πάντα περίπου με όλες τις παρέες μου και φίλους, ακόμα και με τα παιδιά που παίζουν στην ταινία, στο ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί μια κρίση οικονομική να σε καταστρέψει, να σε τελειώσει στη ζωή σου, να σου δώσει ένα κακό τέλος, ας πούμε, σε όποιο και αν είναι αυτό το φάσμα, και να μην κοιτάξεις και μια άλλη εναλλακτική. Και έτσι οι πιο πολλές κουβέντες καταλήγανε εκεί. Δηλαδή δεν μπορείς, δεν βγαίνει η ζωή στην πόλη. Κοίταξε κι αλλού. Μπορεί να είσαι καλύτερα στο χωριό ή σε μια άλλη χώρα ή να κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό στη ζωή σου. Και αυτό ήταν το story το βασικό, το οποίο πάνω σε αυτό πατήσαμε και μετά όλη η ταινία βγήκε που λέμε on the road. Δηλαδή δεν είχαμε ένα σενάριο, το ακολουθήσαμε κατά γράμμα και το προχωρήσαμε. Είχαμε την κάμερα, τη διάθεση και βγήκε. Παρατηρώ, Λεωνίδα, βλέποντας την ταινία σου, ότι κάτι το οποίο έχω πει και παλιότερα και θα επαναλαμβάνω να το λέω, ότι κάνοντας κινηματογράφο για να έχει ενδιαφέρον αυτό που δείχνουμε στον κόσμο, δεν χρειάζεται να λέμε αυτό που δείχνουμε. Αφού το δείχνουμε, γιατί να το λέμε. Βλέπουμε στην ταινία σου με επιτυχία να το εφαρμόζεις αυτό. Δηλαδή η ροή των εικόνων, οι συνειρμοί, οι συσχετισμοί των δράσεων παράγουν ένα και συνέστημα και σκέψη, έτσι. Κατάφερες μέσα από τις εικόνες σου να δώσεις, νομίζω, κατά τη δική μου τουλάχιστον γνώμη, αυτό που ήθελες να πεις, την ψυχή, ναι, του πράγματος, το οποίο θεωρώ το σημαντικότερο, ναι, σε μια ταινία, έτσι. Τώρα, αν και το πλάνο μικρότερο, μεγαλύτερο, το κάδρο πιο κοντινό, έχει σημασία, αλλά αν θες να πεις κάτι, όπως το έκανες, το λες. Ναι. Πρέπει να πούμε βέβαια εδώ και στους φίλους μας ότι η τέχνη χρησιμοποιείται και για προπαγάνδα και για τη διαφήμιση, έτσι. Δεν ακυρώνει το ένα το άλλο, μπορεί να συνυπάρχουν. Τι θες να περάσεις. Το τι θες να περάσεις, ακριβώς. Εδώ πέρα νομίζω ότι έχεις πετύχει μια δυναμική στην εικόνα σου, που βέβαια οι θεατές μας θα το κρίνουν, εντάξει. Εμείς σε έχουμε εδώ παρέα, σε αγαπάμε. Και μάλιστα, να ξεχάσαμε να πούμε ότι εδώ πέρα έχουμε και μια χορηγία στο τραπέζι μας, τέτοια ώρα να κάνουμε παρέα στους φίλους μας. Είναι της μαμάς της Έλενας. Έτσι, της οφείλουμε λοιπόν τη κατάλληλη διαφήμιση. Να στείλω φιλάκια στη μαμά. Να στείλω στη μαμά και να πούμε και ένα στην υγεία των φίλων μας εδώ πέρα που παρέα. Να πούμε στην υγεία σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί και που πιθανόν τρώει αυτή τη στιγμή. Και εδώ πέρα και στους φίλους, στο Λάμπρο του Παναγιώτη που κάθεσε να παρακολουθεί την εκπομπή μας, έτσι. Βεβαίως. Και να πούμε Λάμπρο, Δημήτρη, στην υγεία σας. Γεια μας. Και έχουμε στο τηλέφωνο έναν φίλο μας.
Στο Skype. Στο Skype, στο Skype. Δημήτρη, σωστά, στο Skype λέμε. Ωραία. Στο Skype έχουμε λοιπόν τον μουσικό της ταινίας. Το Γιώργο το Μελάνθη. Ωραία. Που έχει βγάλει πραγματικά ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Και που, εμένα η απορία μου όταν είδα την ταινία ήταν το κομμάτι αυτό υπήρχε πριν την ταινία ή δημιουργήθηκε μετά από την ταινία. Το κομμάτι λέμε στο τέλος. Που παίζει την ώρα που είναι εκεί πέρα με την, που λέει ότι τι θα ήταν η κιθάρα χωρίς να την παίζω εγώ την κιθάρα. Όταν λέμε το κομμάτι, το μουσικό κομμάτι. Το μουσικό κομμάτι είναι μια όμορφη ιστορία, γιατί ο Γιώργος είναι και εξάδελφός μου και είναι και νονός του γιού μου. Άρα ουσιαστικά ήταν οικογενειακή επιχείρηση η ταινία. Να μας τα πει όμως ο φίλος μας. Βεβαίως. Να τον έχουμε πρώτα απ' όλα στη γραμμή, μέχρι τότε μέχρι να τον έχουμε στη γραμμή. Τον έχουμε στη γραμμή. Τον έχουμε. Καλωδιωμένοι. Τον έχουμε λοιπόν στη γραμμή τον κύριο Γιώργο Μελάνθη. Κύριε Μελάνθη, καλό σας μεσημέρι. Α, τον έχουμε στο Skype. Γεια σας. Α, έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Συνεχίζει την παρουσίαση εσύ, φίλε μου. Ένα από αυτό το κομματάκι που το πήγε ο Γιώργος. Το έγραψε σαν δώρο, επειδή είναι νονός του γιού μου, στη βάφτισή του. Και είναι το τραγούδι του Οδυσσέα, που Οδυσσέα λέει και το γιο μου. Το έφτιαξε για το συγκεκριμένο event, ας πούμε, και είναι ένα όμορφο δώρο το οποίο χρησιμοποίησα εγώ. Είχε βγει ήδη σαν κομμάτι, το βάλα στην ταινία σαν. Έχω κρατήσει σκονάκι. Να πω, Χρήστο. Ναι. Ο γιος είναι και το μωράκι που φαίνεται στο τέλος της ταινίας. Ελα, μην τα μαρτυράς όλα, ρε. Έχω κρατήσει σκονάκι. Όχι, να μην κρατάς σκονάκι, τέτοια δεν κάνει. Καλά. Εάν δεν είμαστε στο Skype ακόμη. Είμαστε, νομίζω. Μπορούμε είμαστε. Να μιλήσουμε με το φίλο μας, λοιπόν. Πολύ ωραίο τραγούδι και μου άρεσε και αυτή η κουβέντα ότι οποιοδήποτε αντικείμενο έχουμε στα χέρια μας, αν δεν του δώσουμε τη ζωή εμείς, είναι ένα άψυχο αντικείμενο. Μια κιθάρα μου τη βλέπεις και τι είναι. Τι είναι, τίποτα. Ενώ μόλις την πιάσουν μαγικά δάχτυλα, παράγει και μαγικές. Τα πάντα, συναισθήματα. Μελωδίες. Και εσύ το Καριωτάκης είμαστε σπασμένες κιθάρες που δεν ξέρω. Ακριβώς. Τα ακούγουμε φλέβες, εσύ προτείνεις το ανάποδο. Βέβαια. Με στη σπασμένη κιθάρα να τη φτιάξουμε. Και να βγάλουμε. Γιατί και ο Καριωτάκης. Στο Skype έχουμε τον κύριο Μελάνθη. Στο Skype. Κύριε Μελάνθη, καλό σας απόγευμα. Μια χαρά. Μας ακούτε? Και από μένα μια χαρά σας ακούω. Καλώς όρισες, φίλε μας, στην παρέα. Μας βλέπεις, μας ακούς? Ναι, ναι, μια χαρά. Ωραία, εγώ είμαι ο Χρήστος Αρώνης, η Έλενα Ιτσοδόρου. Το κουμπάρο το ξέρεις. Ναι, ναι, το κουμπάρο. Κουμπάρο, σάρχας, άλλο. Θα ήταν προτιμότερο να ήσασταν εδώ πέρα. Μιλήσαμε, είπαμε να είχαμε τη χαρά να σας είχαμε εδώ πέρα, αλλά είσαι στην Κρήτη. Ναι, ναι. Θα ήθελα και εγώ να είμαι εκεί πέρα, αλλά την επόμενη φορά πιστεύω πως θα πρέπει. Πείτε μας λίγο για τη μουσική μας. Είπε βέβαια μερικά λόγια εδώ πέρα ο κύριος Παπαδάκης. Πείτε μας και εσείς λίγα λόγια. Πώς δημιουργήθηκε. Λοιπόν, εντάξει, όπως σας είπε, το τραγούδι του τέλους προϋπήρχε. Όσο για τα υπόλοιπα μουσικά θέματα, σχεδόν όλα τα έγραψα αφού είχαμε ξεκινήσει σιγά σιγά την ταινία. Είχαμε μπει μέσα στην όλη διαδικασία και συζητούσαμε για το πώς πρέπει να γίνει, έχοντας κάνει τα πρώτα γυρίσματα. Ήθελα και εγώ να υπάρχει δηλαδή εκ μέρους μου μια κάποια εικόνα και μια κάποια αίσθηση σχετικά με την ταινία. Τα περισσότερα οργανικά λοιπόν θέματα δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Όσο για τα τραγούδια τα οποία ακούγονται, αυτά προϋπήρχαν και θεωρώ όμως ότι έχουν ταιριάξει πάρα πολύ καλά και με το θέμα της ταινίας που χρησιμοποιήσαμε αυτά τα δύο τραγούδια, αν δεν κάνω λάθος. Και βέβαια το τελευταίο, το οποίο είναι στην ουσία η έξοδος στην ταινία, που μαζί με το τελικό συμπέρασμα της ταινίας, το οποίο είναι το θετικό μήνυμα τελικά, ότι μέσα από όλη αυτή την κρίση που ζούμε και την κάθε δύσκολη κατάσταση, μπορεί να υπάρχει τελικά και μια φωτεινή έξοδος. Έτσι, οπότε θεωρώ πως το τραγούδι αυτό πραγματικά έδεσε με το τέλος της ταινίας. Κύριε Μελάνθη, ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Πόσο πιστεύετε ότι η στίχη του τραγουδιού αυτού εκφράζει σήμερα γενικώς την κοινωνία, την ελληνική κοινωνία? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως τα τελευταία 3 χρόνια και όσο διαρκεί αυτή η δύσκολη κατάσταση έχει πληγεί αρκετά η αισιοδοξία μας. Αλλά από τη φύση μας, αν θέλετε, ως λαός, έχουμε μία αισιοδοξία. Είναι, αν θέλετε, το φως αυτού του τόπου, το οποίο μας δίνει αυτή τη δύναμη και την θετική σκέψη. Πιστεύω ότι κρατώντας
τη θετική σκέψη και την αισιοδοξία που μπορούμε να έχουμε και μόνο που είμαστε στον τόπο αυτό, μπορούμε να κρατήσουμε κάποια πράγματα και να αλλάξουμε καταστάσεις. Όχι μονάχα με την αισιοδοξία βεβαίως, αλλά κάνοντας και πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε, τα λόγια του τραγουδιού και η ουσία του τραγουδιού είναι αυτή, ότι ο καθένας μπορεί, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις του, τη φαντασία του και την αισιοδοξία του, να αλλάξει και τον μικρό κόσμο του καταρχάς, αλλά και τον κόσμο γύρω του. Και αν μπορέσουμε τελικά όλοι μας εμείς να ενωθούμε σε ένα θετικό παρονομαστή, αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Απλά αυτά που μας λείπει είναι, αν θέλετε, το συνδετικό υλικό, το οποίο τώρα μπορεί και να υπάρχει τελικά. Είναι μια καλή αφορμή όλη αυτή η κατάσταση. Κύριε Μελάνθη, ξέρετε τι ήθελα να σας ρωτήσω. Εκτός από μουσικός της ταινίας, έτυχε να είστε και ηθοποιός, δηλαδή να συμμετάσχετε στην ταινία σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της ταινίας, σε ένα συγκινητικό σημείο της ταινίας. Ως ηθοποιός, τι συναισθήματα νιώσατε σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι εκεί πέρα που παρουσιαστήκατε με την κιθάρα και με αυτή την πάρα πολύ ωραία έκφραση ότι ένα ψυχαντικείμενο, αν δεν το είχα στα χέρια μου, δεν θα έβγαζε αυτή την ωραία μελωδία. Ναι, δεν ξέρω, ίσως στην ταινία να φαίνομαι σαν ο ακομηχανής θεός που έρχεται εκείνη τη στιγμή και σου δίνει μια κατάσταση. Νομίζω πως... Μιλάω και σου δίνω... Είναι αυτό που μας λείπει ορισμένες φορές στη ζωή μας, σε μια δύσκολη κατάσταση, εκεί που πραγματικά δεν έχουμε άλλα όπλα να πολεμήσουμε μια κατάσταση, να έρθει κάτι ή κάποιος να μας σώσει εκείνη τη στιγμή, να μας πει μια κουβέντα και να μας τραβήξει. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε και τώρα, να υπάρχει, αν θέλετε, είτε ένας άνθρωπος κοντά μας να μας κρατήσει εκείνη τη στιγμή, είτε να υπάρχει από τους υπόλοιπους ανθρώπους αυτή η ανθρωπιά που δεν πρέπει να χαθεί τις μέρες μας, τώρα που δοκιμαζόμαστε, τώρα που είναι τα δύσκολα, να κρατήσουμε την ανθρωπιά μας και να τη χρησιμοποιήσουμε τώρα που είναι η πιο κρίσιμη στιγμή. Φίλε Γιώργο, να σε ρωτήσω, επειδή η μουσική είναι ένα τεράστιο κομμάτι ως εργαλείο που χρησιμεύει στο να μεταφέρουμε το συναίσθημά μας και τις σκέψεις μας ακόμα ή να υποβάλλουμε πράγματα στο θεατή μας, νομίζεις ότι έτσι όπως έχεις επενδύσει την ταινία εκφράζει την ψυχή του πράγματος πέρα από την νοητική αυτή η αφήγηση που μας έκανες? Κοιτάξτε, κάθε φορά που ένας συνθέτης γράφει μία μουσική, προσπαθεί να εκφράσει και τον εαυτό του και αυτά που βλέπει μέσα στην ταινία. Πάντα θα υπάρχει το περισσότερο και το καλύτερο. Έτσι είναι, αυτό σημαίνει πάντα με τις τέχνες, αν θέλετε. Εκφραζόμαστε στο βαθμό που μπορούμε να εκφραστούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μουσικές για την ταινία και την ταινία, πιστεύω ότι το να μπορέσει να περιγράψει συναισθήματα μέσα από τη μουσική είναι σαν να θες να ψηλαφίσεις εκείνη τη στιγμή, όχι μόνο να την υπόθεση και το σενάριο της ταινίας, αλλά στην προκειμένη περίπτωση προσπαθείς να περιγράψεις και μια γενικότερη κατάσταση που δεν αφορά μόνο εμένα ή τα παιδιά που έδωξαν την ταινία, αλλά ολόκληρο τον τόπο αυτόν. Οπότε ήταν δύσκολο εγχείρημα και πιστεύω ότι πάντα η μουσική έχει έναν τρόπο δίχως τα λόγια, και με τα λόγια ορισμένες φορές, και με τους στίχους δηλαδή, να περιγράφει ουσιαστικά μια κατάσταση. Μάλιστα. Θέλει κάτι να ρωτήσει ο Χουμπάρος. Πώς πάμε κάτω? Δεν έχω κάτι. Απλά νομίζω εκφράστηκες μια χαρά στο θέμα της μουσικής και ήταν και πολύτιμη η δουλειά που έκανες. Γιατί αν δεν είχα και σένα να βοηθήσεις σε αυτό το κομμάτι, η ταινία σίγουρα θα ήταν πολύ πιο φτωχή από ό,τι είναι τώρα. Από ό,τι. Συγγνώμη, που δεν είναι. Λάθος. Αυτό που θέλω να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι αυτό που είπατε και είπαμε, ότι η ταινία μπορεί να μην έχει ένα μεγάλο σενάριο, να έχει τέλος πάντων ένα. Σχεδόν να μην υπάρχει σενάριο, αλλά είναι η εικόνα που μιλάει από μόνη της. Και αυτό που επίσης είναι πολύ θετικό στην ταινία, αν και αεράς τεχνική, όπως είπε ο Λεωνίδας, είναι ότι προτείνει μία λύση. Δείχνει ένα δρόμο. Ένα δρόμο θετικό και αισιόδοξο. Κάτι το οποίο προσωπικά μου λείπει πολύ από τον ελληνικό κινηματογράφο. Να βλέπω λύσεις και προτάσεις και να βλέπω ότι υπάρχει κάτι φωτεινό εκεί στην άκρη, το οποίο μπορούμε να βρούμε όλοι μας. Να υπάρχει αισιοδοξία ουσιαστικά, κύριε Μελάνθη. Εγώ έτσι πιστεύω.
Ναι, αισιοδοξία, αλλά όχι μια αφηρημένη αισιοδοξία. Μια αισιοδοξία που προκύπτει και μέσα από την πράξη του καθένα στην καθημερινότητά του. Φίλε Γιώργο, θα πιούμε στην υγεία σου. Εδώ θα πίνουμε μέχρι να τελειώσει η υγεία σου. Στην επιτυχία και των υπόλοιπων μουσικών που θα φτιάξεις και για άλλα πράγματα. Για την επόμενη ταινία του κύριου Παπαδάκη, γιατί κάτι μας λέει εδώ πέρα ότι είναι έτοιμος για την επόμενη ταινία. Μου πήγε καλά η πρώτη. Θα σε ευχαριστήσουμε για την παρέα σου σήμερα. Θα ακούσουμε, αφού δούμε πρώτα την ταινία της παρέας σας, θα ακούσουμε μετά και τον πρωταγωνιστή να μας πει τι έχει να μας πει. Να σου ευχηθώ καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ και καλή εβδομάδα, πρόσφυση. Αύριο καινούργια εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα, θα είναι έτσι καλώς. Κύριε Μελάνθ, ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Παιδιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τον αδέσποτο καιρό. Του Λεωνίδα Παπαδάκη. Και της παρέας του. Και της παρέας του, της οικογενειακής παρέας, οικογενειακή επιχείρηση. Πάμε να τη δούμε λοιπόν. Ναι. Μόλις τώρα μπήκα. Ναι, σας ακούω. Ναι, πήγα. Γιατί τι έγινε. Μα πώς έγινε αυτό, εμένα ο πελάτης μου είπε άλλα. Συγγνώμη κύριε Μιχάλη. Ναι, ο πελάτης ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος νομίζω. Κύριε Μιχάλη, έχει γίνει παρεξήγηση πιστεύω εγώ. Εντάξει. Ναι, κατάλαβα. Αν νομίζετε εσείς ότι μπορείτε να απολύσετε έναν άνθρωπο για αυτό το πράγμα που... Όχι, σας εξηγώ, προσπαθώ να σας μιλήσω. Εντάξει κύριε Μιχάλη, εντάξει. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό, αλλά εντάξει. Ναι, θα περάσω αύριο το πρωί από το λογιστήριο. Εντάξει, ευχαριστώ. Θέση. Ορίστε. Α, αγγελία έχετε στην εφημερίδα για κάποια θέση για πολιτή. Ναι, γεια σας. Για την αγγελία. Ναι, ευχαριστώ. Για την αγγελία στην εφημερίδα σας παίρνω τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Καλός μας είναι δηλαδή η νέα δημοκρατία. Ότι οι ηγέτες και η υπέρβαση κρίνονται στην πράξη και όχι στα λόγια. Μεταξύ βαρώνων που μοιράζονται ρόλους μέσα σε ένα κομματικό κατεστημένο. Πρεμένο μισθό, μπορεί να μην παίρνουν κανένα μισθό αύριο. Αυτό είναι το επιχείρημα. Όχι. Καλού ή κακού. Το οικονομικό πρόβλημα
θα λυθεί. Θα αρχίσει να πάψει η αστιφιλία. Θα γυρίσουμε λίγο στο ύπαιθρο. Θα δούμε ότι το χωραφάκι θα μπορεί να βγάλει όχι μόνο και ντομάτες και μαρούλια και. Είσαι γελίος! Γελίος είσαι και φαίνεσαι! Η Ελλάδα γελιότητα δεν αντέχει άλλο! Καλά! Thank you.
χρόνο. Κιθάρα χωρίς τα χέρια. Ένα άψυχο αντικείμενο. Τι είναι η ζωή χωρίς θέληση. Ένα άψυχο αντικείμενο. Αν θες να δώσεις τέλος στη ζωή της πόλης, τότε πέθανε εδώ, χωρίς να πεθάνεις. Δηλαδή... Τσιμέντο βαραίνει το κεφάλι. Και εσύ τι θες, να γίνεις ένα με το τσιμέντο? Δεν ξέρω. Πονάω. Ο χρόνος είναι ο γυρότερος γιατρός. Σε καίει, σε πονάει, μα στο τέλος σε λυτρώνει. Σου είπα, αν θες να πεθάνεις, πέθανε σε αυτή την πόλη. Αλλά χωρίς να πεθάνεις. Δεν σε καταλαβαίνω. Φύγε, μωρέ! Πέθανε σε αυτή την πόλη, αλλά πέθανε κοινωνικά, όχι ψυχικά. Μην τους κάνεις το χατήρι. Γίνε εσύ το θεριό και νίκησέ τους. Και τι να κάνω? Όλοι ψάχνουν για το σωτήρα σας. Είτε θρησκευτικό, είτε πολιτικό, είτε τηλεοπτικό. Να σας μπουκώσει ελπίδα και ψεύτικες υποσχέσεις. Θα σου πω εγώ τι να κάνεις. Η λύτρωση έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις. Ένα πρόσμενο δειλινό. Ξέρεις τι, το θέμα είναι να είσαι εκεί πριν να δεις τη λύτρωση. Κατάλαβες? Ευχαριστώ. Στον ανύπαρκτο, φίλε μου. Λοιπόν, κάτσε να πούμε ένα τραγούδι. Καλά, καλά, άσε καλή. Θα σου πω ένα δικό μου τραγούδι. Κι όχι όμω. Κοίτα πως γάμω πάνω τα στέλια, βούτας τα χρώματα, τα δυο σου τα χέρια και κάντα πινέλα. Και στο παράθυρο βλέπεις το άπειρο και βάψ' τη ζωή μια να βγει σαν γιορτή και μπες στον παράδεισο. Bye.
Ορίστε. Ήρθα να σε πάει μέσα. Σφίξε εδώ σε όξο νερό. Ε, δουλειά θες. Λούθα. Όλα και να γυρίσω πάει, να ξαρίξω το βιός μου, τα χωράφια, τα λιόφτα και όταν κοιτούνται το σπίτι και το κοπέλι, να πορευτούμε πέρα, δεν θα γινούμε, γιατί αλλιώς δεν μην κάνει η μπρέτη. Μαριό, φέρε δύο ρατσίες για την τάπα. Α, και πράγμα για το δόντι. Να δώσει μια σηκώτη. Και σηκώτη, φέρε και μια βλέμμα να ανοίξει. Α, τα ανέβα. Ωραία! 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 Βάλε μωρέ τις μάτσες καλύτερες εδώ για τις κατάστασες χέρια. Ε, βλέπετε πως κατάτε. Βάλε. Αυτό το χέρα αυτός. Έλα κουζά ακούγεται από την τρελαμένα ακούγεται από την κουσουλάτη. Μηνιών 1965. Συνεργτικό. Μανιό! Πού μπορείς να τις τρώπεις. Έχω τις μασόλες. Και. Στη γεια μας. Γεια μας. Να είσαι καλά που με μάζεψες. Να εντάξει μωρέ στα μπλαγκάτες και σε μάζω ξανά. Για να ξανοίγεις χάμε. Όπου ξανοίγεις πας. Όποτε ξανοίγω χάμε. Θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Ε, αυτά που έχω περάσει κι εγώ. Δεν έχω περάσει και λίγα. Έχασα τη δουλειά μου. Στους δρόμους ήμουνα. Η γυναίκα με παράτησε. Έχασα φίλους. Μπόρεσαι. Κατοχή επέρασες. Επέρασες πόλεμο. Επέρασες ξενιθιά. Είχασες άνθρωπο δικό σου. Εγώ όταν έφυγε η Μακαρίτσα, είχασα τη γήκανα από τα πόδια μου. Ήταν πολύ στρατιώτες για χωρισμούς και τέτοια. Έχει ουρέδες. Έχεις δίκιο. Καλά τα λες. Λοιπόν, Αρτέμι, όρτσα διάλε την πίστη του κι όπου το βγάλει βράσει. Για που θα στάξει μια δουλειά, για που θα στο χαλάσει. Χαίρε!
Λοιπόν, σηκώσου να ρίξω δύο ζάρμα, γιατί η παραδουλειά σαν πάει. Σηκώσου! Ω, μα το πόνα στράγα να πηγείς, αν είχε μια άνετο, κοροϊσιά μου το καλό, άκουνε στο μετό. Πάντα καθίζω σας εδώ, για δεν μπορώ να στέγω, για ρε το γυάλι νύχι σου, και πώς να το παλέψω. Παντιό, δεν σου κατορρύπητες, είσαι έτσι. Κοίτα πως λάμπουν επάνω τα αστέρια, βούτας τα χρώματα, τα δυο σου τα χέρια και κάντα πινέλα και βγες στο παράθυρο, βλέπεις το άπειρο και βάψ' στη ζωή μια να βγει σαν γιορτή και μπες στον παράδεισο. Κλείσε τα μάτια και δες πως οι δρόμοι μπροστά ανοιχτά για σε μια μονοπάτια κρυφά, τα ταξίδια που θες σαν νυχτές θαλάσσες, τα όνειρά σου πανιά ανοιγμένα στον άνεμο, ανοιγμένα στον άνεμο. Ανοιγμένα στον άνεμο. Κι έτσι στα χρόνια μακριά να πηγαίνεις, παλιούς θησαυρούς από ωραίους βυθούς στη γη σου να φέρνεις. Μόλις η Ιταλία αγωγής της κοιλομουργίας σου. Είπα στο σπίτι την κόρη μου, υπάρχει όλη η περιουσία, δεν τη θες. Είπα στο σπίτι την πόπη του αδερφού μου, από χιλιοζά, δεν τη θες. Είπα στο σπίτι την ορφή και τη φιλιότητα μου, από χτήματα, δεν την θες. Ήταν η άνοδες. Εγώ θέλω τον Γιώργη του παπά. Τον Γιώργη του παπά, του είναι πασόκ, μωρέ. Σε τα μάτια και δες πως οι δρόμοι μπροστά ανοιχτά για σε μια μονοπάτια κρυφά, τα ταξίδια που θες σαν νυχτές θάλασσες, τα όνειρά σου πανιά ανοιγμένα στον άνεμο. Να είμαστε και πάλι παρέα με την ταινία του φίλου μας του Λεωνίδα του Παπαδάκη για τις παρέες του, της οικογένειάς του. Την οικογενειακή ταινία του Λεωνίδα του Παπαδάκη και της οικογένειας. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία νομίζω εδώ, σε μια ταινία που όπως διαπιστώσατε είναι και αρκετά επίκαιρη. Πράγματα που βιώνουμε αυτές τις μέρες, Λεωνίδα, εσύ τα είδες και πιο πριν, βέβαια εδώ και 3 χρόνια περίπου συμβαίνει και μετά μου λένε μην λες πολιτικά πράγματα. Μα δεν γίνεται. Όταν τρώει ξύλο άλλο στον δρόμο οι κλωτσιές, είναι πολιτικό γεγονός, το δείχνουμε τελείως. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν, τρώνε ξύλο χωρίς απαραίτητα να είναι μετανάστες, δηλαδή αυτός που πάει και χτυπάει τον άλλον. Δεν γνωρίζει ουσιαστικά αν είναι μετανάστες. Μα και αυτοί είναι θύματα βίας καθημερινά. Ακούγονται συνέχεια κρούσματα τέτοια. Σημασία έχει ότι χτυπάνε έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο. Αυτό πρέπει να βάλουμε χ. Βία, είτε αυτός είναι άνθρωπος, είτε αυτός είναι Έλληνας, είτε είναι αλλοδαπός. Και παρέμβαση. Και όχι, και δεν καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Την καταδικάζουμε μάλλον τη βία από όπου και αν προέρχεται. Δεν την καταδικάζουμε από όπου και αν προέρχεται, παρά την καταδικάζουμε από εκεί που προέρχεται. Όταν υπάρχει λόγος, δεν μπορεί να μπει στο σπίτι μου να με βιάσει και να σου πω καλώς όρισες γιατί δεν είμαι βίος. Άρα την καταδικάζουμε. Όχι, όχι, θα αντισταθώ, θα αμυνθώ και θα σε κυνηγήσω αφού μπαίνει στο σπίτι μου για να με πειράξει. Έτσι, ναι. Κάνω λάθος. Δηλαδή, άμα με δένει στον δρόμο, θα κάνω. Θα κάτσω και θα καταδικάσω. Θα τρώω ξύλο. Το συγκεκριμένο κομμάτι, όπως και συζητήσαμε και πριν την εκπομπή, είναι ότι έτυχε να είμαι μάρτυρας στη συγκεκριμένη
περιοχή, στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε το γύρισμα, έτυχε να περνάω με τη γυναίκα μου ένα βράδυ στο Ηράκλειο και εκείνη τη στιγμή επιτεθήκανε σε έναν κύριο από τον Μπαγκλαντές. Κάποια άτομα δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσω δυστυχώς. Τον αφήσανε μόφερτο, τον κλέψανε, το υπέφερε ο άνθρωπος, ήρθαν ασθενοφόρα, αστυνομία και ακριβώς στο ίδιο σημείο που έκανα το γύρισμα που είδαμε και στην ταινία. Άρα βλέπουμε ότι ουσιαστικά η ταινία δεν είναι απλά μια ταινία που σκέφτηκες με το μυαλό σου και την έκανες. Ήταν αυτό που λέω on the road. Δηλαδή είχα τη βασική ιδέα, ένα σενάριο χωρίς να υπάρχει γραπτό, αλλά με το μυαλό μου, με τα βιώματά μου. Και μετά έβαλα διάφορες πινελιές και από την καθημερινότητά μας και από αυτά που ζούμε. Και κάτι που έζησα που ήταν πολύ συγκλονιστικό και για μένα και για τη σύζυγό μου. Να βλέπεις στον δρόμο απροκάλυπτα να σου πάνε ένα στο ξύλο, αίματα παντού. Μέχρι να έρθει η αστυνομία και το ασθενοφόρο και όλα αυτά. Και μετά το πέρασα σαν μήνυμα γιατί χτυπάμε χωρίς λόγο. Και γράψε ένα κείμενο, μου είπε. Ναι, το μόνο κείμενο ουσιαστικά που έγραψα σε όλη την ταινία είναι αυτό που είναι ο μουσικός που μιλάει στον Γιάννη, στον πρωταγωνιστή που είναι έτοιμος για να αυτοκτονήσει, ας πούμε, που είναι στην άκρη του γκρεμού. Και αυτό το κείμενο μου ήρθε σαν αναλαμπή ένα βράδυ, λίγο πριν κοιμηθώ, πάνω που κοιμόμουν, να το σκεφτόμουν, τι, πώς θα κάνω να αποτρέψω μια αυτοκτονία, ας πούμε, που γίνεται καθημερινά δυστυχώς. Και έτσι σηκώθηκα, άρχισα να γράφω και είναι το μόνο κείμενο που είχαμε να προβάρουμε και να παρουσιάσουμε σαν κομμάτι της ταινίας. Αυτός που τη τρώει, νομίζω, είναι ο ηθοποιός. Ο ηθοποιός είναι ο Γιάννης ο Πανταγιάς. Να τον ακούσουμε τι έχει να μας πει. Βεβαίως. Τον έχουμε το φίλο μας, τον Γιάννη τον Πανταγιά, στο τηλέφωνο. Κύριε Πανταγιά, καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια χαρά στο φίλο μας. Με συγχωρείτε για τις ανδείξουες συνθήκες, βρίσκομαι σε εξωτερικό χώρο, στη Θέρισο στα Χανιά. Α, πολλά φιλιά στα Χανιά. Αν ακούτε κόσμο πίσω μου, είμαι πίσω μου βρίσκεται κόσμος και μπροστά μου περνάει δρόμος, αλλά είναι το μόνο σημείο που έχω σήμα. Πολύ ωραία, σε ακούμε καθαρά λοιπόν, για πες μας για όλα αυτά. Ακούω τη συζήτησή σας, ακούω το φίλο μου τον Λεωνίδα. Γεια σου Γιάννη. Αυτά που λέτε. Είναι ένα βίωμα για όλους μας και το αποτέλεσμα των βιωμάτων μας στην ουσία, αυτό που δείχνει η ταινία. Με μεράκι, με συντροφικότητα, με ιδέες ο καθένας την πινελιά του σε αυτό που είχαμε να κάνουμε, με την καθοδήγηση και του Λεωνίδα και με τις δικές μας τις σκέψεις, φέραμε αυτό το αποτέλεσμα. Κύριε Πανταγιά, πώς νιώσατε σαν πρωταγωνιστής σε αυτήν την ταινία? Ποια ήταν τα συναισθήματα που σας προκλήθηκαν και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και μετά που το είδατε το αποτέλεσμα ολοκληρωμένο? Τα συναισθήματα καταρχάς για τη διάρκεια, την ώρα που γίνεται το γύρισμα ή όταν είμαι μέσα, όταν ήμουνα μέσα σε αυτό το πράγμα που είχα να κάνω, ήταν αυτά που έχουμε όλοι στην ψυχή μας και στο στομάχι μας όταν βλέπουμε τις εικόνες που βλέπουμε γύρω μας το τελευταίο διάστημα. Ανθρώπους που ψάχνουν στους κάδους στα σκουπίδια για να πάρουν να βρουν την τροφή τους, βία στην τηλεόραση από διάφορες μεριές που δεν χρειάζεται να την κατονομάσουμε, όπως είπατε και εσείς, η βία είναι βία από όπου και αν προέρχεται. Η οικογένεια, αν κοιτάξει κανείς στην οικογένεια του ή στο περιβάλλον του και δει ανθρώπους που είναι στην ανεργία ή ανθρώπους που είναι υποψήφιοι να χάσουν τη δουλειά τους. Ή και εγώ όταν ξεκίνησε η ταινία στις αρχές των πρώτων γυρισμάτων ήμουνα ανάμεσα στη σεζόν γιατί εγώ δουλεύω στο θέατρο και ήμουνα άνεργος την πρώτη περίοδο και μετά εντάξει εγώ κάθε σεζόν αλλάζω, είμαι σε μια νέα παράσταση. Είμαι από τους τυχερούς της δουλειάς. Και πάντα αυτής. Έτσι να είστε κύριε Πανταγιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά όταν κοιτάξει κανείς γύρω του και λίγο άνθρωπος να είναι, του δημιουργούνται στην ψυχή του όλα αυτά τα συναισθήματα. Οπότε δεν έχει μεγάλη δυσκολία ο καθένας μας να ταυτιστεί ή να μπει στη θέση του συνανθρώπου. Μάλιστα κάποια στιγμή είχα μια ιδέα και είχα πει του Λεωνίδα, αλλά ήταν τόσο πυγμένα και τόσα πολλά τα πλάνα που είχαμε και δεν καταφέραμε να το βάλουμε, ότι θα μπορούσα να είμαι σε μια γωνίτσα και να έχω το χέρι απλωμένο, σαν στο ρόλο εννοώ, και να έχω μπροστά μου ένα καθρέπτη. Που ο άλλος που πάει και ρίχνει τον οβολό του σε αυτόν που κάθεται και έχει απλώσει το χέρι, να βλέπει στον καθρέπτη τον εαυτό του που μπορεί αύριο να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Κύριε Πανταγιά, εσείς αυτό το ρόλο τον παίξατε ως ηθοποιός ή ως άνθρωπος? Ως άνθρωπος πρώτα απ' όλα. Ως άνθρωπος πρώτα απ' όλα και ως ηθοποιός, γιατί
η δουλειά μου είναι αυτή. Εκλήθηκα να κάνω τη δουλειά του ηθοποιού. Αλλά τα συναισθήματα και την πείρα και την ιδέα, μάλλον ή την κατάσταση, την έχει ο άνθρωπος που ζει μέσα στον κόσμο. Κύριε Παταγιάννα, νομίζω ήταν μια ταινία που πραγματικά δώσατε στον κόσμο να καταλάβει την άσχημη κοινωνία που ζούμε, ναι μεν, αλλά δεν είχατε ένα πραγματικά πολύ αισιόδοξο μήνυμα, το οποίο το συζητήσαμε εδώ πέρα και με τον κύριο Παπαδάκη αρκετά και την ώρα που βλέπαμε την ταινία και πριν. Εσείς και από την πλευρά του ηθοποιού που παίξατε το ρόλο ενός άνεργου που πέρασε από πολύ δύσκολες φάσεις στη ζωή του, αλλά και από το ρόλο του Γιάννη, του Πανταγιά, που ήταν άνεργος, που βρήκε δουλειά. Τι έχετε να πείτε, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε σε όλο τον κόσμο αυτό που την είδε την ταινία, που μας ακούει αυτή τη στιγμή και που μπορεί να είναι άνεργος? Το μήνυμα είναι ένα και πρέπει να είναι από όλους μας. Πρώτα απ' όλα δεν το βάζουμε κάτω. Είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε ανθρώπους γύρω μας. Ευτυχώς η οικογένεια ακόμα έχει πολύ σημαντικό ρόλο για τον Έλληνα. Ο φίλος και το κοινωνικό μας περιβάλλον, είτε είναι αστικό, είτε είναι στην περιφέρεια, παραμένει να είναι σε καλά επίπεδα, που σημαίνει ότι ο καθένας μας μπορεί να απευθυνθεί, μπορεί ο ένας να αρνηθεί κάτι, ο δεύτερος μπορεί να μην αρνηθεί. Και υπάρχει η λύση. Υπάρχει πάντα λύση. Η λύση σαφώς δεν είναι να βάλουμε τέλος στη ζωή μας. Πιστεύω ότι αν απευθυνθούμε στον πλησίον μας, στο γείτονά μας, στο συγγενή μας, ακόμα και έξω να βγούμε, εγώ ζω στην Κρήτη, είναι ευλογία αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι όλη η ελληνική περιφέρεια είναι ευλογία. Έρχεται ο ξένος ή έρχεται ο ντόπιος ξένος σε περιοχές και ο Έλληνας, ο φιλόξενος, ανοίγει το σπίτι του για να προσφέρει ένα κέρασμα αρχικά. Αυτός ο Έλληνας, ο φιλόξενος, μπορεί να προσφέρει και δουλειά. Έτσι, ή μπορεί να προσφέρει μια δυνατότητα εκεί που δεν την περιμένει κάποιος. Άρα η πόλη δεν είναι απαραίτητα το σημείο που όλοι πρέπει να ζήσουμε. Μπορούμε να βγούμε λίγο παραέξω. Έχει αρχίσει ο κόσμος να το κάνει σιγά σιγά, ευτυχώς. Και να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Λύση υπάρχει. Καλή θέληση πρέπει να έχουμε εμείς οι ίδιοι και να μην το βάζουμε ποτέ κάτω. Να πρόσθετα κι εγώ λοιπόν, φίλε μου Γιάννη, ότι και με το μέσο που έχετε τον κινηματογράφο και κάνατε αυτό το έργο που είδαμε, αλλά και με τη δουλειά που κάνεις ως ηθοποιός, είμαι της άποψης ότι επιτέλους πρέπει να πάψουμε να ζούμε με τις εικόνες που μας προτείνουν, που ζούμε μέσα σε εικόνες άλλων, των ειδήσεων, των εφημερίδων, της πολιτικής, να κάνουμε δικές μας εικόνες, να κάνουμε δικές μας ταινίες, έτσι, να προτείνουμε τις δικές μας ιδέες, σκέψεις, έτσι, όπως πολύ ωραία τις έχει περιγράψει και όπως πολύ όμορφα τις είδαμε μέσα στην ταινία που έχετε φτιάξει, παρέα σας. Χαίρομαι που... Σαφώς έτσι είναι. Όπως είπατε, σαφώς είναι. Η δουλειά μας, εμείς αυτή τη στιγμή, όταν παίζω σε μια παιδική σκηνή, που παίζω σε παιδική σκηνή και έρχονται όλα τα σχολεία που έχουμε να κάνουμε με τη νεολαία, εμείς προβάλλουμε θετικά μηνύματα, έτσι, από το θέατρο. Όταν έρχονται το βράδυ στις παραστάσεις που είναι για τους μεγαλύτερους, πάλι θετικά μηνύματα μπορούμε να περάσουμε. Όμως όταν βορβαδίζεται ο άλλος, όπως είπατε εσείς, από τις εικόνες που δημιουργούνται από άλλους, εκεί είναι ένα κομμάτι που θέλει δουλειά, που θέλει προσπάθεια από όλη την κοινωνία, να ξεκολλήσει λίγο από τους δέκτες που είναι η τηλεόραση και να αρχίσει μέσα στη γειτονιά, στους πυρήνες αυτούς που είναι η γειτονιά, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και όλα τα άλλα πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν και να παράξουμε ο καθένας το δικό του πολιτισμό, την προσωπική του πορεία και να τραβήξει και τους άλλους όσο μπορεί. Θετική σκέψη χρειάζεται, θετικοί άνθρωποι πρέπει να είμαστε. Πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν το αποτέλεσμα μιας μικρής ομάδας, μια μικροκοινωνία της παρέας σας, που πολύ όμορφα βάλατε σε μια σειρά τις ιδέες, τις σκέψεις, την αισθητική σας, τον πόνο σας. Σε μια σειρά την πραγματικότητα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Την πραγματικότητα της Ελλάδας, αλλά μέσα από τα μάτια της συγκεκριμένης ομάδας, με δικές της εικόνες, οι οποίες εικόνες βεβαίως είναι μια πραγματικότητα που όλοι ζούμε και ο καθένας την προσεγγίζει με τον δικό του τρόπο, έτσι. Το γεγονός ότι όλο αυτό το ολοκληρώσατε ως πρόταση μέσα από ένα συγκεκριμένο φιλμ, το οποίο δεν εξετάζουμε καθόλου
αν ήταν άρτιο ή δεν ήταν. Ήταν άρτιο από τη στιγμή που μπορεί να μας μεταφέρει το συναίσθημα, τη σκέψη, την ιδεολογία και κάποιων ανθρώπων. Και ένα αισιόδοξο μήνυμα στο τέλος. Και ένα αισιόδοξο που βέβαια εντάξει, άλλο θα μπορούσε να το δει απεσιόδοξο. Το γεγονός όμως ότι το προτείνεται αισιόδοξα, ότι δίνεται μια λύση, πρόταση ζωής, έτσι, είναι κάτι που μας κάνει αισιόδοξους και εμάς, πιο χαρούμενος. Βέβαια το περιβάλλον είναι ζωφερό, όλοι μαζί το παλεύουμε, αλλά νομίζω όπως το είπες και εσύ, Γιάννη, αυτές οι μικρές ομάδες που παράγουμε έργο μέσα σε μικρές κοινότητες. Το έχει τραγουδήσει και ο Σαββόπουλος παλιότερα. Των Ελλήνων οι κοινότητες. Τι λέει, πώς το λέει. Κάνουν άλλους γαλαξίες, έτσι. Μάλλον. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ας κάνουμε λοιπόν ομάδες, ας κάνουμε δικές μας εικόνες, ας κάνουμε τις δικές μας ταινίες. Χαρήκαμε πάρα πολύ με το έργο σας σήμερα. Θα ήταν η χαρά μας να ήσασταν και εδώ πέρα. Απλά λόγω της φύσης της δουλειάς σας δεν μπορέσατε. Σε ευχαριστώ. Η δική μου χαρά θα ήταν μεγάλη, αλλά είμαι αυτή τη στιγμή πολλά χιλιόμετρα μακριά από το Ηράκλειο. Ένα και δύο, η καθημερινότητά μου πλέον είναι πολύ σφιχτή γιατί κάνω πρόβα για τρία έργα που θα συμμετέχω φέτος. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, κύριε Πανταγιά. Μπορεί στο μέλλον, στην επόμενη ταινία του κύριου Παπαδάκη εδώ πέρα, γιατί κάτι συζητάμε, κάτι ακούμε, λέμε, θα υπάρχει κι άλλη ταινία. Σίγουρα. Να έχετε επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο. Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσά και το βήμα που δίνετε σε δημιουργούς όπως ο Λεωνίδας, εγώ και όλοι οι άνθρωποι που δεν είμαστε μέσα στο σκληρό πυρήνα του χώρου, ξέρετε τι εννοώ, έτσι. Και προβάλλετε δουλειές που γίνονται από ψυχής με τα λίγα μέσα που μπορούσαμε να διαθέσουμε, γιατί δεν ξέρω αν το αναλύσατε αυτό με τον φίλο μου τον Λεωνίδα. Με πραγματικά λιτά και ταπεινά μέσα το δημιουργήσαμε αυτό, με τα προσωπικά μας αντικείμενα, ρούχα, σπίτια κτλ. Για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, αν περάσαμε και ένα μήνυμα, αυτό είναι το κέρδος το δικό μας. Εγώ θα μπορούσα λοιπόν να συμπεράνω ότι αν υπάρχει δύναμη ψυχής, αν θέλουμε να πούμε κάτι, θα το πούμε, μα όπως και να γίνει. Θα βρούμε τον τρόπο να το επικοινωνήσουμε. Να είσαι καλά, φίλε Γιάννη. Καλό κουράγιο, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και σε εσένα το ίδιο, να είσαι καλά. Εδώ λοιπόν, φίλοι μας, είδαμε ένα έργο που κάναν άνθρωποι όπως τους ακούσατε, με την καρδιά τους, με την ψυχή τους. Με ψυχή, όπως είπε, γιατί είναι ταινίες, λέει, ψυχής. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ήταν μια ταινία άρτια τεχνικά, αλλά επιμένω ότι από τη στιγμή που επικοινώνησε αυτό που ήθελε να πει. Βεβαίως. Από εκεί πέρα. Λοιπόν, μπορούμε όλοι να κάνουμε, Λεωνίδα. Σίγουρα, ναι, γιατί μας, και εγώ δεν περίμενα να κάνω μια χολικουδιανή υπερπαραγωγή, ούτε και ένα κινητό που να τρέμει και να το θεωρήσω ταινία. Ξέρεις. Ήταν όπως το είπατε σωστά. Δεν ήταν άρτια βάσει κάποιων στάνταρ που υπάρχουν σκηνοθετικά και παραγωγή. Ήταν ένα μεγάλο παραμύθι. Ακριβώς. Έφτιαξε ένα κόσμο ψεύτικο για έναν κόσμο που βγήκε από μια ταλαιπωρία πολέμου και έπρεπε να έχει μπροστά του ένα όραμα το οποίο να πλησιάσει και να ανοίξει την αγορά και πούλησε λάμψη και πούλησε χλίδα. Ακριβώς. Κάτι που συμβαίνει εντελώς ανάποδα σήμερα. Έτσι, λοιπόν, η λάμψη δεν πουλάει, παιδιά. Ούτε η χλίδα πια. Ούτε η χλίδα πια. Καλά είναι να ζούμε στη χλίδα, λέει. Καλά είναι να ζούμε στη χλίδα. Απλά δεν νομίζω ότι και ο κόσμος πλέον έχει την Χρήστο και Λεωνίδα την διάθεση να παρουσιάσει τη χλίδα. Δηλαδή, το πιο ανθρώπινο. Ίσως είναι και μια αφορμή αυτό για να μας βοηθήσει να ξεχάσουμε τη χλίδα, όπως το αναφέρουμε σαν όρο, και να έρθουμε πιο κοντά πλέον σαν άνθρωποι. Δηλαδή, έλεγα και πριν στον Χρήστο ότι χάρηκα που ήμουν στο Ηράκλειο και είδα κόσμο στα ταβερνάκια να πίνουν, να γλεντάνε και όχι σε αυτό το σύστημα που μας ταΐζουν, όχι για να βγεις πρέπει να είσαι στο αυτοκίνητο, να έχεις αυτό. Καλή παρέα, καλή διάθεση και τα υπόλοιπα νομίζω ότι φτιάχνουμε. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η χλίδα ουσιαστικά είναι στο μυαλό μας και στην ψυχή μας. Να προσπαθήσουμε μάλλον να περάσουμε στην συναισθηματική χλίδα. Να είμαστε χλιδάτοι σαν άνθρωποι. Να είμαστε χλιδάτοι συναισθηματικά και ψυχικά. Ναι, και αυτό που μου αρέσει που είχα διαβάσει από ένα αρχαίο, νομίζω το Δημόκλητο, που λέει πλούσιος είναι αυτός που έχει αυτό που θέλει. Νομίζω ότι εκεί είναι όλος ο πλούτος. Πλούσιος επίσης είναι και αυτός που έχει πολύ χρόνο. Καθότι ο χρόνος είναι χρήμα. Άρα ο άνεργος λοιπόν είναι πλούσιος. Είναι πάμπλουτος. Φίλοι μας, εδώ να σας αφήσουμε, έχει περάσει η ώρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Αόρατη μεν, εδώ όμως κι εσείς. Ο Δημήτρης εδώ δεξιά, ο φίλος μας, είναι εδώ να μας βοηθάει κάθε μέρα
και σήμερα την Κυριακή. Να ευχαριστήσουμε και το φίλο μας. Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά, γιατί αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελα να περάσω και μου δώσατε και μια ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία να το προβάλλουμε ακόμα περισσότερο και όσοι το δουν, όσοι το προβάλλουν ή το αγαπήσουν, για μας είναι τιμή μας. Πολύ περνάει ευχαριστώ. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Κάντε και εσείς τις δικές σας ταινίες, κάντε τις δικές σας εικόνες, ζήστε τη δική σας ζωή. Τη δική σας ζωή και όχι των άλλων. Και εμείς είμαστε εδώ για να τις προβάλλουμε τις ταινίες σας. Να πούμε ότι επικοινωνούν καθημερινά μαζί μας οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 περίπου έως και τις 4.30 με 5 το μεσημέρι, στα τηλέφωνα 211 55 50 500. Μέσα από το site μας www.zoogla.com, από την επίσημη σελίδα μας στο Facebook www.facebook.com, πατήστε κάνω σινεμά, θα μας βρείτε. Ανεβάζουμε, συζητάμε, μας βλέπετε, είμαστε εμείς, μπορούμε να μιλάμε μαζί σας, ό,τι θέλετε. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Αν έχετε έτοιμες ταινίες, μπορείτε να μας τις στείλετε στην διεύθυνση Πηγών 35 και Ερημάνθος στη Νέα Κηφισιά, υπόψιν της zoogla.gr. Αλλά και αν έχετε κάποια ταινία και θέλετε να μας στείλετε καλύτερα σε ψηφιακή μορφή, μέσα από το service WeTransfer, μπορούν μέσα από το email μας. Κάνω σινεμά papakizoogla.gr. Ερχόμαστε και την άλλη Κυριακή. Χρήστο, πες με πολλές ταινίες. Με πολλές ταινίες. Με πολλές ταινίες. Αφού μας στέλνουν καθημερινά, μας παίρνουν, μας λένε να σας στείλουμε και αυτή την ταινία. Να σας στείλουμε και αυτή την ταινία. Βεβαίως να μας στείλετε και αυτή την ταινία. Λοιπόν, τις ταινίες σας. Καλό σας απόγευμα. Να περνάτε καλά. Καλό Σαββατοκυριακή και καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα πιούμε το τελευταίο ποτηράκι στην υγεία σας. Πάμε, παιδιά. Έλα, έχεις μεθύσει όλο τον κόσμο. Βέβαια, τους μεθάμε για να μένουν μαζί μας. Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία.